βραδιά βρισκόμαστε ήδη στο πλοίο που θα πάμε το tour μας στο Κομίνο και Blue Lagoon. Τρέχαμε λίγο το πρωί για να φάμε πρωινό, να πάρουμε το Uber. Προσοχή λίγο με τα Uber το πρωί, διότι σου λένε ας πούμε 10-12 λεπτά και λόγω κίνησης βάρθουν στα 20-25 λεπτά και χάσετε το tour σας. Θα ξεκινήσουμε σε περίπου μία ώρα, θα πάμε να μείνουμε 4,5 ώρες στο Blue Lagoon, να πιούμε το καφέ μας, να φάμε εκεί, να κάνουμε τις δουλειές μας. Θα τα δείτε όλα σε λίγο. Φτάσαμε στο Κομίνο, για φαγητό μην ανησυχείτε, άμα δείτε γύρω γύρω είναι γεμάτο αυτοκίνητα με φαγητό. Εντάξει, άμα δείτε η παραλία εδώ είναι 20-30 μέτρα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μας είπαν να πάρουμε δύο καρέκλες αυτούς με το... δεν είναι κρεβατάκια, τουλάχιστον να έχουμε κάπου να βάλουμε τα πράγματα μας. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε locker, είναι στο σημείο εκεί πίσω. Μπορείτε να βάλετε μέσα τα πράγματα σας για να πάτε απέναντι στη σπηλιά. Για τελικά βρήκαμε και καθίσαμε λίγο πιο κάτω, όχι στην αρχή εδώ στο Κομίνο που είναι ο κόλπος, αλλά στα βράχια. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, βρήκαμε δύο καρέκλες. Η τιμή τους είναι 25 ευρώ. Λίγο πιο πάνω είναι, λίγο πιο μπροστά είναι 30. Οπότε να ξέρετε ότι κάπου εκεί κυμαίνονται οι τιμές. Αν δεν βρείτε κρεβατάκι ομπρέλα, θα είστε για 3,5 με 4,5 ώρες που είναι το tour στον ήλιο. Οπότε πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας και μετά θα πάω απέναντι που είναι εκεί. Πίσω μου η σπηλιά, έκανα κάποια πλάνα με τον ντρόν, θα τα βάλω σε λίγο να τα δείτε. Θα προσπαθήσω να πάω απέναντι στη σπηλιά να τη δω μόνος μου. Εγώ η Νατάσα δεν μπορεί να έρθει, γιατί μάλλον χρειάζεται κολύμπη και ελπίζω να μην πνιγώ. Πάμε να δούμε. Εγώ παιδιά μετά από 5 λεπτά κολύμπη κατάλαβα ότι είμαι γυμναστός. Σε δύο-τρεις στάσεις κατάφερα να έρθω απέναντι σε αυτήν την σπηλιά εδώ στο Κομίνο. Πάμε να μπούμε μέσα να δούμε. Μια μικρή συμβουλή αν έρθετε εδώ απέναντι στη σπηλιά, καλό είναι να φοράτε παπούτσια της θάλασσας, διότι έχει πάρα πολύ κοφτερά βράχια. Θέλετε να βγείτε πάνω σε κάποια για να ξεκουραστείτε. Να πάμε μέχρι την άκρια της σπηλιάς και να πάμε απέναντι, γιατί θα ανησυχεί η Νατάσα.
τώρα να επιστρέψουμε πίσω. Κάτι πολύ σημαντικό που δεν έδωσα αρκετή βαρύτητα πριν ήταν οι καρέκλες ή τα κρεβατάκια. Οπωσδήποτε πάρτε καρέκλα ή κρεβατάκι και ομπρέλα, διότι εκεί πάνω που ήμουν πριν και πετούσα τον δρόμο δεν είχε κανένα. Τώρα έχει γεμίσει κόσμο, γίνεται χαμός και εκτός αυτού εμείς είμαστε εδώ στη θάλασσα, είμαστε στα 5 βήματα από το να μπούμε στη θάλασσα, ενώ ο κόσμος πάνω προσπαθεί, κατεβαίνει από το βουνό, από τη σκάλα, κάποιοι ανεβαίνουν, γίνεται ένας χαμός, οπότε κρεβατάκι ή καρέκλα οπωσδήποτε. Οπότε όταν λέω θα καείτε αυτό εννοώ, κοιτάξτε το κόσμο πίσω μου. Το έχουν βάλει απλά την πετσέτα τους και δεν έχουν μια ομπρέλα. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε τώρα από Κομίνο. Επιστρέψαμε από το Blue Lagoon Κομίνο, Crystal Lagoon. Το Crystal Lagoon δεν κατεβήκαμε, δεν ήταν κάτι wow, δεν είδαμε κάτι. Απλά εντάξει, πας με το πλοίο εκεί, βλέπεις για 5-10 λεπτά είναι υπέρα αρκετά για να δεις το Crystal Lagoon. Πάμε τώρα στο λιμάνι εδώ στη Σλιέμα. Να πάρουμε πλοίο, να πάμε απέναντι Βαλέτα και από τη Βαλέτα, από την άλλη μεριά θα πάρουμε ξανά βαρκούλα και να πάμε στα 3 cities, στις 3 πόλεις. Υπάρχει ένας κήπος εκεί με καμάρες που έχει ωραίο ήλιο βασίλεμα και στις 12 και στις 4 το απόγευμα ρίχνουν κανονιές. Εντάξει, δεν το φτάσαμε, είναι 7 παρά 4. Εντάξει, δεν είναι κάτι wow, απλά όποιος θέλει να πάει τις δει ενημερώνω, θα πάρει τις κανονιές. Κάτι άλλο, όποιος θέλει να μετακινηθεί εδώ στη Μάλτα, στη Βάλετα, υπάρχουν αυτά τα σκουτεράκια, πληρώνεις με κάρτα, πας εκεί που θέλεις και το αφήνεις όπου θες και φεύγεις. Εμείς εντάξει, κάνουμε περπάτημα, κάνουμε καλό στη υγεία και θέλουμε να βλέπουμε όλα τα σημεία, να περπατήσουμε όλη την πόλη.